Γεια σας, είμαι η Ιωάννα, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, όπως διαβάσατε και από τον τίτλο, είναι ένα Q&A βίντεο. Το πρωί ανέβασα μια φωτογραφία στο Instagram και αμέσως έλαβα πάρα πολλές ερωτήσεις και πραγματικά έμεινα έκπληκτη, γιατί λέω... Γενικότερα, αγχώνομαι όταν ετοιμάζω κάποιο Q&A, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω αν υπάρχουν άτομα εκεί έξω που έχουν απορίες για τη δική μου ζωή. Λοιπόν, η Νάγια Καλ. Τι έχεις σπουδάσει, έχεις δυσκολευτεί με τη σχολή σου? Έχω τελειώσει τεφά με ειδικότητα αριθμικής γυμναστικής. Για την ακρίβεια, όχι, δεν δυσκολεύτηκα. Τελείωσα στα 4 χρόνια και να σας πω την αλήθεια, δεν διάβαζα καθόλου. Μόνο ελάχιστα μαθήματα που μου είχαν μείνει κατά το τέλος ήταν τα πιο δύσκολα της σχολής και ήταν λογικό να χρειάζεται να δώσεις περισσότερες φορές αυτά τα μαθήματα για να τα περάσεις. Η Αγγελίνα Αν. Πότε έκανες την πρώτη σου σχέση, σε ποια ηλικία? Όταν ήμουν 19 χρονών. Ειρήνη Σου, τι κάνεις στην καθημερινότητά σου, εργάζεσαι κάπου? Αυτή την ερώτηση την έχω λάβει πάρα πολλές φορές και σε παλιότερα Q&A. Γενικότερα εργάζομαι πάνω στον τομέα μου, αλλά παράλληλα ασχολούμαι και με το χόμπι μου που είναι το YouTube. Και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση και είναι κάτι που μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ να δημιουργώ βίντεο, οπότε το κυνηγάω και αυτό, αλλά συνεχίζω να δουλεύω πάνω στο fitness που έχω τελειώσει. Ελένη Τζίκα, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Αθήνα. Γενικά τρως γλυκά στην καθημερινότητά σου? Ναι, τρώω, ειδικά τώρα στις διακοπές έφαγα αρκετά, αλλά τώρα που θα μπω πάλι δυναμικά πίσω στο πρόγραμμά μου, θα έλεγα ότι τρώω γλυκό ανά 2 εβδομάδες. Πόσες φορές την εβδομάδα προπονείσαι? Προσπαθώ να προπονούμε 4 με 5 φορές την εβδομάδα, κάπου εκεί. Ιζαμπέλα, αν έκανες μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά σου, ποια θα ήταν αυτή? Θα τα έβαφα μοβ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μοβ, το καταλαβαίνετε και από το emoji καρδούλα που βάζω συνέχεια. Κωνσταντίνα SDR, θα ήθελες ένα κατοικίδιο, λόγιο? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Βλέπω να μου σχολιάζεις συνέχεια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αγαπάω πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υιοθετήσω ένα σκυλάκι. Γενικότερα να μελετήσω πώς είναι η ζωή με ένα σκυλί, γιατί ποτέ δεν είχαμε σκυλί στην οικογένειά μου. Και θα ήταν εντελώς ανώριμο να πάρω ένα σκυλάκι και να μην ξέρω πώς να το μεγαλώσω. Γιώτα Λου, ποια είναι τα σχέδιά σου για το χειμώνα? Φιλάκια πολλά. Δεν ξέρω, εδώ δεν ξέρω τι θα φάω αύριο. Δεν ξέρω. Αλλά γενικότερα βάζω στόχους στη ζωή μου. Καταλία Στούμπου, αντέχεις την αποτυχία? Είσαι διατεθειμένη να προσπαθήσεις πολλές φορές ή να πετύχεις ένα υψηλό σου στόχο? Φιλάκια. Φιλάκια Ναταλία μου, σε ξέρω και με ξέρεις. Οπότε χαίρομαι με αυτή την ερώτηση που μου κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται, και ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχει διδάξει η ρυθμική και ο πρωτοαθλητισμός είναι ότι πρέπει να μάθεις να χάνεις. Πρέπει πολλές φορές να πέσεις, να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, να δεις πού μπορείς να βελτιωθείς και να προσπαθείς μέχρι να το πετύχεις. Σιμονίδα 0310. Θα ήθελες να ζήσεις σε κάποια άλλη χώρα? Και έχεις έρθει από το Snapchat. Και πολλές έχετε έρθει από το Snapchat. Ξέρετε γιατί. Ναι, θα ήθελα να ζήσω. Θα ήθελα να ζήσω ξανά Αγγλία, είναι κάτι που σκέφτομαι, αλλά δεν ξέρω. Μεταξά Μαρία, προτιμάς drugstore ή high-end προϊόντα? Θα έλεγα high-end προϊόντα. Αυτό το κανάλι ξεκίνησε με high-end προϊόντα, γιατί αυτά είχα, αυτά αγόραζα, αυτά μου άρεσαν, αλλά μετά, σύμφωνα με την απέτηση του κοινού, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ περισσότερα drugstore προϊόντα. Μαρία Σορ, τι σε κρατάει motivated και προσιλωμένη στους στόχους σου? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι όταν μεγάλωσα δεν είχα τα πράγματα που ήθελα και συνέχεια σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω για να εξελιχθώ και κάποια στιγμή να έχω τη δυνατότητα να τα αποκτήσω. Οπότε είναι καλό, αν με ακούει κάποια μαμάκι έξω, είναι καλό να μην δίνεις τα πάντα στο παιδί σου, γιατί πολύ απλά θα χάσεις το ενδιαφέρον να κυνηγάει την επιτυχία. Και είναι καλό να συνεχίζει να προσπαθεί για να τα αποκτήσει και να μην τα έχει όλα έτοιμα. Χρύσα Γκάλ, σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να φύγεις από τη χώρα και να αφήσεις όλους τους ανθρώπους σου πίσω για να ακολουθήσεις το όνειρό σου? Πολλά φιλιά. Αυτό το έκανα 2 χρόνια πριν. Ναι, 2 χρόνια πριν, όταν έφυγα για την Αγγλία. Αλλά και πάλι ήταν κάτι το οποίο ήθελα να δοκιμάσω και ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Το λέω και σε άλλο βιντεάκι αυτό, σε άλλο Q&A. Μου κάνεις και άλλη ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ το γάμο με αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεσαι τώρα σε σχέση? Είναι λίγο νωρίς να σκέφτομαι τέτοια πράγματα, πιστεύω. Τζενάκι 31. Φοράς παντελόνια με σκισίματα και αν ναι, ποιο είναι το αγαπημένο σου και από ποια εταιρεία? Το έχετε δει στις τελευταίες 10 φωτογραφίες στο Instagram. Το Instagram μου, σε περίπτωση που δεν με ακολουθείτε, είναι η Ιωάννα Κατ' Παύλα Σαμαρά. Είναι ένα μπλε, έντονο μπλε παντελόνι με σκισίματα από το Zara.
Και πραγματικά το λατρεύω. Έχει άψογη εφαρμογή. Gina Boo, τι σε χαλαρώνει και ποιο είναι το μότο σου? Love you. Love you. Λοιπόν, τι με χαλαρώνει? Να βάλω το αγαπημένο μου playlist στο SoundCloud. Θα σας το έχω κάτω στο description box σε περίπτωση που θέλετε να δείτε το δικό μου γούστο στη μουσική. Ποιο είναι το μότο μου? Έχω πολλά. Αλλά γενικότερα θετικές σκέψεις. Αυτό είναι το μότο μου. Ό,τι και αν συμβεί, να σκέφτεσαι θετικά. Υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει. Χάρη Καμιώτη. Άρα, Ιωάννα, με έχει κλέψει την καρδιά από τη στιγμή που σε είδα στην καβάλα. Σε κανένα μήνα θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να βρεθούμε. Χάρη, έκανε την εμφάνισή σου σε ένα vlog που έκανα στην καβάλα. Οπότε νομίζω πως αυτό αρκεί. Χρήσα Κυρ. Ιωάννα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσα μπέρπι θα κάνω συνολικά την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Χρήσα μου, θα κάνει πολλά. Θα κάνει πάρα πολλά. Δεν είσαι μελονάκι. Πόσα χρόνια σχέση έχει? 2 χρόνια. Κοντεύουμε 2 χρόνια. Ντενίς Βελονάκη, τι σχέδια έχεις για το κανάλι σου? Έχω πάρα πολλά και ετοιμάζω κάτι καινούριο που δεν έχει σχέση με το κανάλι. Είναι ένα πραγματάκι που δουλεύω εδώ και καιρό και θέλω να το κάνω πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό δεν θα αποκαλύψω ακόμη τι είναι, γιατί δεν είναι έτοιμο να σας το παρουσιάσω. Αναστασία Μανίκη, πόσο καιρό έμενες στην Αγγλία? 2 χρόνια. Και τι σπούδασες? Τεφά, όπως είπα πιο πριν. Σ' άρεσε σαν χώρα? Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λίγο βαρετό που έβρεχε κάθε μέρα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ντενίς, μου έχεις κάνει πολλές ερωτήσεις. Προτιμάς έντονες ή νούντα αποχρώσεις? Θα έλεγα ένα μίξ. Γενικότερα, κάθε πρωί που ξυπνάω έχω διαφορετικό mood. Οπότε, αναλόγως πώς αισθάνομαι, βάφομαι, ντύνομαι, ετοιμάζομαι. Στέλλα Κοτσίβου, ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο από το κανάλι σου? Και θα πω ότι είναι το travel vlog στην Αλόγιστο. Ήταν ακριβώς έτσι όπως θα ήθελα να είναι τα vlogs μου. Αθηνά Κούτσο, ποια είναι η πιο χαρούμενη παιδική σου ανάμνηση? Φιλάκια. Θα έλεγα μια εκδρομή που είχα πάει με την οικογένειά μου, με τη μαμά μου και τη μεγάλη μου αδερφή. Στα 3-5 πηγάδια ήταν, νομίζω και ήταν χειμώνας. Και κάναμε εκεί πέρα έλκυθρο, ήμασταν πολύ μικρούλια. Κυριακή Ροντρίγκες, 34. Επειδή ξέρω ότι ήσουν Αγγλία, αν μπορείς να μιλήσεις λίγο για την εμπειρία σου εκεί και αν θα συστήνες σε κάποιον νέο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή να πάει στην Αγγλία για σπουδές επειδή ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, Κυριακή μου, αυτή την ερώτηση την έχω κάνει και σε ένα άλλο Q&A βίντεο. Αλλά ναι, γιατί όχι? Γιατί να μην πας? We love Ιωάννα Σαμαρά. Είναι ένα fan page το οποίο το λατρεύω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ τις κοπέλες που φτιάξανε fan page για μένα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω πάρα πολύ παράξενα, γιατί ποτέ δεν πιστεύω ότι κάποιος θα κάνει fan page για μένα. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η αγαπημένη σου τηλεοπτική σειρά? Δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Αλλά θα έλεγα ότι βλέπω τον Narcos στο Netflix και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα είμαι στην 2η σεζόν. Θέλω επιτέλους να σκοτώσουν αυτόν τον Pablo Escobar. Άντε, καιρός ήταν. PS love you. Και εγώ σε αγαπώ και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποστήριξη. Θα προτιμούσες να μιλάς όλες τις γλώσσες του κόσμου ή να μπορείς να μιλάς τη γλώσσα των ζώων? Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω. Νομίζω πως θα ήταν πιο βολικό να μπορούσα να μιλάω όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ειρήνη Λούρη, τι πιστεύεις για τις πιο μικρές ηλικίες? Να βάφονται, να περιποιούνται τον εαυτό τους? Κάνε ένα ξεχωριστό βίντεο με δικές σου συμβουλές για έφηβες. Μόλις έκανα το τελευταίο βίντεο για έφηβες, γενικότερα κάποιες συμβουλές για το σχολείο. Αλλά τι κάνω όταν δεν είμαι καλά? Βάζω μουσική, αρχίζω και χορεύω ή πηγαίνω στο γυμναστήριο, κάνω ένα περίπατο σε ένα όμορφο μέρος ή θα περάσω χρόνο με δικά μου άτομα. Μέρη Κούμη 22. Τι είναι αυτό που σου δίνει motivation στην καθημερινότητά σου? Ότι θέλω απεγνωσμένα να πετυχαίνω τους στόχους σου. Βάσια Μπουγάν, έχεις αποκτήσει φίλους μέσω του YouTube? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολλά άτομα που σχολιάζουν εδώ και χρόνια στο κανάλι μου και έχουμε μια άλλη οικειότητα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί επικοινωνούμε πάρα πολύ ωραία μέσα από τα βίντεο μου και χαίρομαι που υπάρχει κάτι που είναι δύσκολο να βρεις στην πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο να ταυτιστείς με κάποιον πίσω από μια κάμερα, πίσω από έναν υπολογιστή. Οπότε πιστεύω πως είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να κερδίσεις από το YouTube. Μάρθα Κο, ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τρελή έφηβη. Στην Τζερ 15, πόσα χρήματα βγάζει κάποιος από το YouTube μηνιαίως?
Ποτέ δεν θα πλησιάζεις κάποιον και με το που θα τον πρωτογνώριζες να του έλεγες «Α ναι, κάνεις αυτή τη δουλειά, πόσο παίρνεις το μήνα». Είναι λίγο άσχημο. Αλλά γενικότερα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιέργεια γιατί δεν υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις. Αλλά αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν βγάζεις τόσα όσα έχεις ακούσει. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στο ίντερνετ, γι' αυτό μην πιστεύετε ότι κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Είναι κυριολεκτικά ψίχουλα, ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας. Και σίγουρα δεν παίζουν ρόλο τα views και οι subscribers. Προσωπικά γνωρίζω YouTubers οι οποίες έχουν πάρα πολλούς subscribers αλλά δεν έχουν τόση δουλειά όσο έχουν κάποιες άλλες YouTubers με μικρότερο κοινό. Και αν έχεις στόχο να ξεκινήσεις YouTube ή να ξεκινήσεις ένα blog ή γενικότερα να ακολουθήσεις μια καριέρα, ποτέ δεν πρέπει να βασίζεσαι στο αν αυτή η ιδανική δουλειά για εσένα θα σου προσφέρει μια οικονομική άνεση. Ποτέ δεν πρέπει να πας με αυτό το στόχο. Οι top bloggers και YouTubers που βλέπουμε συνέχεια έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει επειδή πολύ απλά προσπάθησαν πάρα πολύ σκληρά. Και ο κόσμος δυστυχώς δεν βλέπει όλη την προσπάθεια από πίσω, αλλά βλέπει μόνο το τελικό αποτέλεσμα και νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το πετύχεις. Και γενικότερα μην μας μισείτε όταν κάνουμε sponsored videos, γιατί πολύ απλά αυτά τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας σε ένα καλύτερο εξοπλισμό, για καλύτερο φωτισμό, ήχο, εικόνα και περισσότερες ώρες δουλειάς στον υπολογιστή. Αυτό ήταν το Q&A. Ελπίζω να σας άρεσε, να βρήκατε ενδιαφέρουσες τις απαντήσεις μου και να σας έλυσα κάποιες απορίες που είχατε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δημιουργικές σας ερωτήσεις. Είχαμε πολλές καινούργιες ερωτήσεις σε σύγκριση με τα παλαιότερα Q&A. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε σε επόμενα βίντεο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την περιγραφή, γιατί εκεί πέρα θα έχω όλα τα social media σε περίπτωση που θέλετε να με ακολουθήσετε. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, γιατί ανεβάζω 2 ή 3 βίντεο την εβδομάδα, αναλόγως. Τσεκάρετε το επόμενο βίντεο που θα είναι στη λευκή μπάρα και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια!